Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ανοίξαμε, επιτέλους. Περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου που είναι κλεισμένος 6 μήνες μέσα στα σπίτια τους. Ο κόσμο δεν έχει ιδιαίτερο το νησί μας. Ευελπιστούμε με τον τουρισμό που θα ανοίξει 14-15 να έχουμε και ξένους. Οι ντόπιοι δυστυχώς φέτος δεν ήρθαν στο νησί μας, φοβήθηκαν. Δεν έγιναν έτσι όπως τα κάναμε κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι είναι μια χρονιά που πειραματιζόμαστε όλοι. Εύχομαι να είναι τελευταία. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και είμαστε εδώ, μαγειρεύουμε καθημερινά και σας περιμένουμε. Όλο το χειμώνα είμαστε με take away, η πρώτη μέρα είναι καλή. Περιμένουμε τώρα όσο περνάει ο καιρός να δουλέψουμε και λίγο καλύτερα. Έλατε κεράσουμε, έλα! Ατενίζομαι το καλοκαίρι με ελπίδα. Πρώτη μέρα άνοιξε η εστίαση, είναι και η γιορτή μας. Είμαστε ευτυχισμένοι. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Πίναμε τις πύρες μας, τα μεζεδάκια μας και του χρόνου με υγεία. Τι άλλο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Και ωραία ήταν, όλα ωραία. Καλοκαιρινή ημέρα η σημερινή, ήταν η έναρξη της εστίασης. Ο κόσμος κινήθηκε, βοήθησε πολύ και η ασφαλτόστρωση του δρόμου. Κινήθηκε ο κόσμος. Όλα πάνε όλα καλά, έχει ωραία ροή η δουλειά μας και συνεχίζουμε. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή μέρα για μας. Νιώσαμε βέβαια, επειδή είμαστε και καινούργιο μαγαζί, ότι ήταν σαν την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Ψάχναμε τα γυάλινα ποτήρια, είχαμε συνηθίσει τα πλαστικά. Όλο το χειμώνα δουλεύαμε delivery που δεν είχε τελικά καμία σχέση παρόλο που δουλεύαμε. Σημερινή μέρα είχε όλο το άγχος που έχει μία νέα αρχή, αλλά όλος ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά, ήταν χαρούμενοι όλοι. Δεν είχε κανένας εκνευρισμό και όλοι είχαν τη διάθεση να καθίσουν στα μαγαζί μας με χαμόγελο και με χαρά. Και μακάρι να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα και το καλοκαίρι όπως και η σημερινή μέρα. Νομίζω ότι δεν είχε ενοχλήσει κανέναν οι μάσκες, ήταν όλοι πολύ προσεκτικοί. Με τις αποστάσεις τους, που ήταν σίγουρα, κρατούσαν καλύτερα τα μέτρα από ό,τι όσο και δεν είμαστε καραντίνα. Γεια σας.